Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στις 3 Αυγούστου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για ένταξη στον εξοδικαστικό νόμο, ο οποίος αναμένεται να δώσει ανάσταση 400.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Για να ενταχθεί ένας επιχειρηματίας στη ρύθμιση, πρέπει να αποδείξει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη και ότι τα συνολικά της χρέη μέχρι τις 31 Δεκάτου 2016 είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Το δυνητικό κούρεμα χρεών αφορά και κεφάλαιο, ωστόσο για τις επιχειρήσεις που έχουν χρέος από 3.000 έως 20.000 ευρώ προς το δημόσιο, το κούρεμα αφορά μόνο πρόστιμα και προς αυξήσεις. Οι δόσεις της ρύθμισης και σε αυτή την περίπτωση είναι 120, ενώ για όσους έχουν χρέος και 3.000 ευρώ οι δόσεις γίνονται 36, ενώ δεν θα υπάρξει κούρεμα. Αναπροσαρμογή των προνοιακών επιδομάτων στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίου φορέα παροχής τους από 1η-1η-2018 προανοίγει, λέει η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου, τονίζοντας πως θα αναζητηθούν μέσω της εφορίας και 12,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν εισπραχθεί από το 2013 από πολίτες που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν δικαιούχοι. Ούτε ένα ευρώ δεν πρόκειται να κοπεί από τα προνοιακά επιδόματα, δήλωσε η κυρία Φωτίου, ωστόσο πως υποστηρίζουν καλά πληροφορημένες πηγές με βάση τη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών, θεσπίζονται πιο αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για τα αναπηρικά επιδόματα, ενώ προωθείται ενσωμάτωση των επιδομάτων πολύτεκνων και τρίτεκνων με το επίδομα τέκνων. Η Volvo, η σουηδική μάρκα αυτοκινήτων, γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που θα λανσάρει από το 2019 και μετά μόνο μοντέλα αμιγώς ηλεκτροκίνητα ή με υβριδική τεχνολογία. Ουσιαστικά η Volvo κλείνει τον κύκλο των συμβατικών μοντέλων μόνο με θερμικούς κινητήρες και περνά σε ένα ανώτερο επίπεδο όσον αφορά στους ρήπους, στην οικονομία κατανάλωσης, στην ηχορύπανση, στην ευκολία συντήρησης. Πάνω από 100 χρόνια μετά την ανακάλυψη του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αυτοκινήτου. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.